Ξέρετε ότι όλα είναι φτιαγμένα στο 13. Απάνε. Ακόμα και εσείς έτσι. Το εγκέφαλό σας συνδέεται με ένα κεντρικό νεύμο το 13ο, από το πρώτο στα 12, που σημαίνει είναι 12 και 13, και μετά σε όλο το νευρικό σας σύστημα. Τα πάντα στο σύμπαν είναι 13 και ο αριθμός που φοβούνται όλοι οι αποστάτες, οι Εβραίοι, οι Αρθέλληνες, οι πάντες, είναι το 13. Τα αεροπλάνα δεν έχουν 13 θέση. Κανένας ουρανοξύστης στην Αμερική δεν έχει τον όροφο 13, από 12 μέσα 14. Φοβούνται όλοι το 13. Ακόμα και να το προφέρω. Ξέρετε γιατί. Δεν ξέρετε. Επειδή όλοι μιλάτε για Θεό και για θεότητες, και επειδή έχετε ακούσει αυσκευόμενες ταμπέλες, ακούστε μια αλήθεια. Στην Ελλάδα μας είχαμε το 13ο βρώμο για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ένα τεράστιο μυστικό. Δεν υπάρχει λόγο να το πει. Γιατί ποτέ δεν ήρθε ο πλανήτης αυτό εδώ το σημείο που είναι σήμερα. Ο 13ος βωμός ήταν στον άγνωστο Θεό. Ναι, στον άγνωστο. Δεν είναι στο δικό σου, δεν ξέρω είναι. Ο άγνωστος έχει ένα μετεπώνυμο. Και είναι ο δημιουργός πριν τις διαστάσεις. Εκεί που το σκότος ενώνεται με το φως. Πριν το Πλούτονα, πριν το χρόνο, πριν τον ουρανό. Εκεί που το σκότος με το φως ενώνεται για να αρχίσει η δημιουργία. Και που το χάος παίρνει την εντολή από το Θείο να ξεκινήσει. Ξεκινήσει να βάλει σειρά στο χάρτη. Αυτός ο Θεός είναι ο 13ος. Η Ολύμπη είναι πολύ μετά εξέλιξη. Η Ολύμπη είναι η τελευταία εξέλιξη. Ο 13ος είναι ο κυρίαρχος Θεός των όλων. Ο Θεός που ξεκινάει το χάος να μπει σε σειρά. Σας λέω πριν τον Πλούτο, πριν τον Ουρανό, πριν τον Πλούτο. Εκεί που το σκότος συναντιέται με το φως. Και ξεκινάει η δημιουργία. Δεν το ξέρατε. Πρέπει να ξέρετε ότι είστε σπορά Θεών και αφήστε τα δόγματα τώρα και μετά. Τα νέα και αλήθειες έχετε. Ιδιαίτερα γέννη. Και μπορείτε να μάθετε σε όλους το παιδί. Ένα από τα τρία ονόματά του και δεν με νοιάζει αν θα κάνω πάρη μας. Είναι αυτό που θα σας πω. Το όνομα του είναι Ελ-Ι. Αυτό το φοβούνται όλοι και τον σέβονται οι πάντες. Ελ-Ι. Με δύο λάμπλα. Αποφασίστε τι είστε και ποια νούμερα είστε. Thank you.